πολύ γρήγορα, γιατί μπορεί να πέσει το πάνω σου προς τα κάτω. Οπότε τα αφήνουμε λίγο να στεγνώσουν, τα διατηρούμε στο ψυγείο και θα τα δούμε στο food styling. Εκτέλεση για την κρέμα ζαχαροπλαστικής με σοκολάτα. Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το γάλα και την κρέμα γάλακτος και τοποθετούμε στη φωτιά. Ανακατεύουμε σε ένα μπολ τη ζάχαρη με το corn flour, τους κρόκους και το αυγό. Μόλις το μείγμα του γάλακτος πάρει βράση, ρίχνουμε το 1/3 στο μείγμα των αυγών και ανακατεύουμε. Το αδειάζουμε ξανά μέσα στην κατσαρόλα, συνεχίζοντας το ανακάτεμα έως ότου η κρέμα αρχίσει να κοχλάζει και δέσει. Αποσύρουμε από τη φωτιά, ρίχνουμε την κουβερτούρα και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει. Αδειάζουμε τη σοκολατένια κρέμα σε άλλο σκεύος και τη σκεπάζουμε με μεμβράνη. Όταν η κρέμα κρυώσει, τη μαλακώνουμε με ένα σύρμα ή στο μίξερ για να πετύχουμε λία υφή. Εκτέλεση για τα σου. Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το γάλα, το νερό, το βούτυρο, τη ζάχαρη και το αλάτι. Μόλις αρχίσουν να βράζουν, ρίχνουμε το αλεύρι, ανακατεύοντας συνεχώς με μία κουτάλα, μέχρι να γίνει ένα σφιχτό μείγμα. Κατεβάζουμε από τη φωτιά και αδειάζουμε το μείγμα στον κάδο του μίξερ. Ανακατεύουμε σε χαμηλή ταχύτητα, προσθέτοντας ένα-ένα τα αυγά, μέχρι να γίνει μία λία και μαλακιά ζύμη. Σε μια λαδόκολα με ένα μολύβι, φτιάχνουμε κύκλους διαμέτρου 4 εκατοστών και κύκλους 2,5 εκατοστών. Με ένα κορνέ φτιάχνουμε τα σου πάνω στους κύκλους. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 25 με 30 λεπτά. Αφήνουμε λίγο να στεγνώσουν και έπειτα τα τρυπάμε από κάτω και τα γεμίζουμε με την κρέμα. Εκτέλεση για το γλάσο. Βράζουμε την κρέμα γάλακτος και τη ρίχνουμε πάνω από την τεμαχισμένη κουβερτούρα. Αφήνουμε για ένα λεπτό να μαλακώσει η σοκολάτα και ομογενοποιούμε με μια μαρίζ ή ραδομπλέντερ. Αφήνουμε το γλάσο να κρυώσει. Βουτάμε την επιφάνεια των γεμισμένων σου στο γλάσο και κολλάμε τα μικρότερα στα μεγαλύτερα.